Καλώς ορίσατε στο φτιάξω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα φτιάξουμε σήμερα μια ξεχωριστή μπάλα αντιστρες με μικρές μπάλες ορδής. Ξέρετε, πέρλες νερού που μεγαλώνουν στο νερό. Έχω λοιπόν εδώ τις πέρλες μου, τις βλέπετε. Έχω περίπου 750 ml νερό, αφρόλουτο σε μορφή μους, θα είναι ενδιαφέρον αυτό, ένα μπουκαλάκι και φυσικά το μπαλόνι μας. Θα το φουσκώσουμε και μετά θα βάλουμε μέσα όλο το περιεχόμενο. Θα ξεκινήσω βάζοντας πρώτα το αφρόλουτρο μέσα στο μπουκάλι, προσπαθείτε τουλάχιστον, για να δούμε πώς θα είναι, πώς θα μπει μέσα η μους, ο αφρός. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπαίνει ακριβώς. Για να δούμε. Ωραία, και δεν πέρασε καθόλου νερό, είναι όλο το τραπέζι. Το μισό μέσα, το μισό έξω. Ίσως με το ξυλάκι να είναι λίγο πιο εύκολο να μπει μέσα ο αφρός, για να δούμε. Ναι, με το νερό δεν δουλεύει και τόσο καλά. Θα δοκιμάσουμε με το ξυλάκι. Είναι καλύτερο. Ίσως αν βάλω... Ναι, αυτό θα κάνω. Αν το ανακατέψω πρώτα στο νερό... Ωραία, αυτό δούλεψε πολύ καλύτερα. Στο μεταξύ, το μπουκάλι μου είναι σχεδόν μισογεμάτο με αυτό το μείγμα του νερού με το αφρόλουτρο. Βλέπετε, έχει γίνει αδιάφανο τελείως. Θα βάλω τώρα και τις μπαλίτσες μέσα. Και πάλι, μέσα εμείς τις έξω πέσαμε. Δεν πειράζει όμως, θα τις προσθέσουμε τώρα αμέσως. Μείνανε και λίγες σοκουλάκι. Και τώρα ήρθε η ώρα να φουσκώσω το μπαλόνι μου και να βάλουμε όλο το περιεχόμενο μέσα στο μπαλόνι και ελπίζω να μπουν όλα μέσα. Αφήνουμε όλο τον αέρα να βγει. Να δω το μπαλονάκι μας. Βλέπετε, όλες οι μπαλίτσες είναι συγκεντρωμένες εδώ πέρα. Φυσικά δεν έχουμε μεγαλώσει ακόμη. Περιμένουμε 2-3 ρίτσες. Και θα δούμε ξανά πώς έχει γίνει η μπάλα μας.
Πέρασαν εδώ μεταξύ 3 ώρες. Οι μπάλες έχουν μεγαλώσει, οι πέρλες νερού, συγγνώμη. Έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο διασκεδαστικό νομίζω μπαλόνι, μια διασκεδαστική μπάλα αντιστρες. Δεν είμαι σίγουρη αν έχουν φτάσει το τελικό τους μέγεθος, οι πέρλες νερού. Δεν έχει και τόση σημασία, θα περιμένουμε λίγο ακόμα, θα δούμε πώς θα γίνει στη συνέχεια. Αλλά είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, έτσι όπως είναι μέσα το υγρό άσπρο, τελείως αδιάφανο. Και κινούνται οι μπαλίτσες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πώς σας φαίνεται εσάς? Νομίζω είναι από τις πιο διασκεδαστικές μπάλες αντιστρες που έχουμε κάνει. Μ' αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Κάντε like αν σας αρέσει και φυσικά μοιραστείτε το βιντεάκι με τους φίλους σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξτε το Μόνο Σου Δημιουργικές Ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Μην ξεχάσετε μόνο να πατήσετε το καμπανάκι. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!